φουντώνουν τα σενάρια για ένα σχηματισμό, ποια πρόσωπα παραμένουν σταθερά, μεγάλο στοίχημα πώς θα διατηρηθούν οι ισορροπίες. Ανησυχία των ειδικών για τον επόμενο μήνα μετά τις αυξημένες νοσηλίες στα νοσοκομεία με COVID-19. Έντονη αντιπαράθεση για τις ανακοινώσεις των βάσεων στο πολιτικό σκηνικό, 43% μείωση στους ακταίους του νέου Πανεπιστημίου. Το ζήτημα των υποχρεωτικών εμβολιασμών συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο σε αναστολή εργαζόμενοι από το Δημοτικό Γυροκομείο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 28 Αυγούστου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Σε αναμένα κάρβουνα κάθονται υπουργοί και κυβερνητικοί βουλευτές, καθώς η συζήτηση για τον χρόνο του ανασχηματισμού έχει φουντώσει και η ώρα των ανακοινώσεων φαίνεται ότι πλησιάζει. Με τον Πρωθυπουργό να επιδιώκει ένα restart μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω κορονοϊού αλλά και πυρκαγιών, ο επόμενος ανασχηματισμός δεν θα περιορίζεται σε μικρές παρεμβάσεις, αλλά θα επικεντρώνεται σε κομβικά υπουργεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα μετά από ένα ιδιωτικό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς η κόρη του ξεκινά να φοιτά στο Πανεπιστήμιο του Yale. Ωστόσο, ακολουθεί ένα πυκνό πρόγραμμα μέχρι να μεταβεί στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη για την Διεθνή Έκθεση. Συγκεκριμένα, την 1η Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην 16η Διεθνή Σύνοδο του BLED στα TEDx Forum στη Σλοβενία. Επόμενο σταθμό θα είναι η Μασσαλία, όπου στις 3 του μήνα θα πραγματοποιηθεί η Διεθνή Διάσκεψη για την Βιοπικιλότητα της Μεσογείου. Επομένως, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και έχουν αναζωπηρώσει τα σενάρια για έναν ανασχηματισμό στις αρχές της εβδομάδας. Να σημειωθεί πως την Τρίτη είναι προγραμματισμένο Υπουργικό Συμβούλιο με συγκεκριμένη ατζέντα, γεγονός που περιπλέκει την κατάσταση. Τα φώτα πέφτουν κυρίως στα οικονομικά υπουργεία, καθώς η κυβέρνηση εστιάζει στην αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για να σηματοδοτήσει την αλλαγή σελίδας. Στα δυνατά χαρτιά θεωρείται στο Μέγαρο Μαξίμου να πλωτήσει Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης, που είναι πιθανό να αναλάβει περισσότερα καθήκοντα. Σε περίπτωση που φασιστεί ο ανασχηματισμός να είναι σαρωτικός, δεν πρέπει να αποκλείεται οι δύο βασικοί υπουργοί στο πεδίο της οικονομίας να τοποθετηθούν σε άλλα κομβικά πόστα. Για παράδειγμα, σενάρια υπάρχουν για μετακόμιση του Χρήστου Σταϊκούρα στο Ανάπτυξης και του Άδων Γεωργιάδη στο Ναυτιλίας. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από την επέκταση των αλλαγών που επιθυμεί να κάνει ο Πρωθυπουργός. Πάντως, φήμες που υπήρξαν για άφηξη του Νίκου Δένδια στην Οδό Νίκης που στεγάζει το Υπουργείο Οικονομικών δεν επιβεβαιώνονται. Ο πρώτος σε δημοφιλία υπουργός της κυβέρνησης αναμένεται να παραμείνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, καθώς οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν ενδέχεται να επηρεάσουν ευρύτερα τις ισορροπίες στην γεωπολιτική σκακέρα. Σταθεροί αναμένεται να μείνουν υπουργοί ψηφιακής διακυβέρνησης Κυριάκος Περακάκης, μεταφορών και υποδομών Κώστας Καραμαλής και εσωτερικών Μάκης Βορύδης. Επίσης, δεν πρόκειται να αλλάξουν ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός Πάνος Τσακλόγλου, καθώς μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στην επικουρική ασφάλιση. Οι αλλαγές θα επικεντρώνονται στο Υπουργείο με κοινωνικό πρόσημο που αναμένεται να υπάρξουν καραμπόλες και εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής. Τα σενάρια που έχουν φουντώσει και το ενδεχόμενο να λάβουν νέα καθήκοντα εν νίκη Ραμαίος, ο Βασίλης Κικίλιας και ο Κώστας Τσιάρας. Την ίδια στιγμή, μεγάλο ερωτηματικό παραμένει αν ο Πρωθυπουργός θα διατηρήσει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Σοχοίδη, καθώς η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρά σπηλιά στην κυβέρνηση για την έκταση που πήραν οι αυγουστιάτικες πυρκαγιές. Ψήφος εμπιστοσύνης θα δοθεί στον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαραλιά, που σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα θα παραμείνει στο κυβερνητικό σχήμα. Υπάρχουν και δύο υπουργεία που έχουν πολλούς μνηστήρες σε περίπτωση που αδειάσει η θέση. Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι από τους πλέον επιθυμητούς προορισμούς για αρκετούς βουλευτές, ωστόσο δεν είναι σαφές αν θα παραμείνει η Ελίνα Μενδώνη. Αλλά είναι το Υπουργείο Τουρισμού αποτελεί πόλο έλξης, ειδικά μετά τα θετικά μηνύματα που υπήρξαν όσο αφορά τις αφήξεις από το εξωτερικό. Με δεδομένο πάντως πως η κυβέρνηση έχει ήδη κλείσει 2 χρόνια ζωής και οι επόμενες κάλπες δεν είναι και τόσο μακριά, ενισχυμένη θα είναι η συμμετοχή γαλάζιων βουλευτών στην κυβέρνηση. Παράλληλα, με ένα βαθμίο βαθμός που θα αξιοποιηθούν βουλευτές που θεωρούνται καραμαλικοί ή σαμαρικοί, καθώς υπάρχουν και οι εσωκομματικές ισορροπίες. Τέλος, σημαντικές είναι αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών και αρκετοί θα δουν την πόρτα της εξόδου από το κυβερνητικό σχήμα. Βαρύτητα θα δοθεί στην αξιοποίηση στελεχών της νεότερης γενιάς, ώστε να σταλεί και ένα μήνυμα ανανέωσης. Θα μείνουμε κυρίες και κύριοι στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ο Βαγγέλης Καποδίστρας είναι στο στούντιο μαζί μου. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, διότι έχουμε μια δημοσκόπηση της εταιρείας GBO για λογαριασμό της εφημερίδας Τα Νέα, στην οποία φαίνεται πως έχουμε το πρώτο, θα έλεγα, πλήγμα για την κυβέρνηση, το οποίο αφορά τις καταστροφικές πυρκαγιές.
Και αναφορικά με την προηγούμενη δημοσκόπηση που είχε γίνει έρευνα τον Ιούνιο, βλέπουμε ότι διαφορά από τις 13 μονάδες περίπου, τώρα πέφτει στις 10. Ναι. Είναι γύρω στο 2,5% για να είμαι ακριβής η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει 34,5% στην πρόοδος ψήφου και 24,4% το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Εδώ να πούμε επίσης κάποια άλλα ποιοτικά στοιχεία. Είναι ότι αυτό ήθελα να δούμε, να δούμε και τα υπόλοιπα ποιοτικά στοιχεία. Έχει σημασία να σταθούμε σε αυτά. Όσον αφορά τις πυρκαγιές, φαίνεται πως είναι ο παράγοντας που κρίνει αυτή την αλλαγή που έχουμε στους ψήφους, στην πρόοδος ψήφου για να το πω πιο σωστά. Είναι ότι το 54% θεωρεί πως πρέπει να υπάρξουν παραιτήσεις και αυτός ο οποίος προκρίνει με αυτό το ποσοστό είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Mm-hmm. Ένα ποσοστό 49% θεωρεί πως πρέπει να γίνει αλλαγή στην ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος και συγκεκριμένα στον αρχηγό του σώματος, τον κύριο Κολοκούρη. Mm-hmm. Ενώ στην περίπτωση του κύριου Χαρδαγιά φαίνεται πως οι πολίτες, το 55% θεωρεί πως δεν πρέπει να αλλάξει. Και φαίνεται ότι ο κύριος Χαρδαλιάς παραμένει μετακίνητος και σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις μέχρι τώρα πληροφορίες για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Κάτι το οποίο δεν ισχύει και για τον κύριο Χρυσοχοίδη. Λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνη. Ωστόσο, διάβαζα λίγο πιο πριν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι μπορεί ακόμη και την Δευτέρα να έχουμε ανακοινώσεις. Γιατί είδαμε και το ρεπορτάζ πριν που έλεγε ότι είναι κάποια ταξίδια που πρέπει να κάνει ο Πρωθυπουργός. Είναι η ΔΕΘ. Αλλά μάλλον το σενάριο για μετά τη ΔΕΘ απομακρύνεται. Ναι. Το πιο κοντινό σενάριο είναι πριν τη ΔΕΘ. Επίσης βλέπουμε ότι πέρα από τη διαχείριση των πυρκαγιών υπάρχει ένα 54,9% το οποίο εκφράζει προβληματισμό για την πανδημία και κρίνει αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Mm-hmm. Φαντάζομαι θα έπαιξαν ρόλο και ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια. Ενώ ένα 91,4% πιστεύει ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε μια περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων. Πάντως στα υπόλοιπα κόμματα, να πούμε ότι το κίνημα αλλαγής έχει μια μικρή φθορά, από το 6,7% πηγαίνει στο 6,4%, 6% το ΚΚΕ, 4,9% Ελληνική Λύση, 3% το ΜΕΡΑ25 και πάλι λοιπόν εξακομματική βουλή με βάση τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Ενώ στις θετικές γνώμες φαίνεται πως ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, εξακολουθεί να έχει την κυριαρχία. Θα λέγαμε μεγάλο ποσοστό, 49,8% θετικές γνώμες, έναντι 31,6% του Αλέξη Τσίπρα. Άλιστα. Αυτά είναι τα στοιχεία. Επίσης, οι υπόλοιποι 25,7% εφόφοι γεννηματά κοντά στον Αλέξη Τσίπρα για ακόμη μια φορά. 16,1% ο Γιάννης Βαρουφάκης και 11,8% η περίπτωση του Κυριάκου Βελόπουλου. Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Θα είμαστε ξανά μαζί σε λίγο για να δούμε την πορεία της πανδημίας. Κυρίες και κύριοι, με τα κρούσματα κορονοϊού να παραμένουν σταθερά πάνω από 3.000 και τους ειδικούς να εκφράζουν φόβους για ακόμα μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας μέσα στους επόμενους μήνες, φουντώνει η συζήτηση για επέκταση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Παραμένουν στο τραπέζι σενάρια σχετικά με την επέκταση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών. Όπως αναφέρει το Open, στο ρεπορτάζ του παραμένει στο τραπέζι και το σενάριο που αφορά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των ενόπλων δυνάμεων και επανέρχεται για ακόμη μια φορά η συζήτηση για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς εκπαιδευτικούς. Την ίδια στιγμή υπάρχουν και φωνές που τονίζουν ότι οι εμβολιασμοί πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί και για τους εργαζόμενους στην εστίαση. Πάντα παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει επέκταση των εμβολιασμών στο δημόσιο και συγκεκριμένα σε κρίσιμες υπηρεσίες για τη συνεχής εύρυθμη λειτουργία του κράτους, όπως παράδειγμα στον ΕΔΙΕ ή και σε υπηρεσίες που υπάλληλοι έρχονται σε επαφή με τους πολίτες. Παράθυρο για επέκταση υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για τους εργαζόμενους στην εστίαση, στην ψυχαγωγία αλλά και τα σώματα ασφαλείας άφησε ανοιχτό με δηλώσεις του Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης. Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, τόνισε στον Sky και πρόσθεσε το ζήτημα αποτελεί αντικείμενο μελέτης των ειδικών της Ειδικής Επιτροπής Εμβολιασμών και των αρμόδιων πελατειακών οργάνων. Συγκεκριμένα, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε πως εφόσον υπάρξει όντως δεύτερη φάση υποχρεωτικών εμβολιασμών, θα αφορά χώρους και κρίσιμες υποδομές που μπορεί να υπάρξει υπερμετάδοση του κορονοϊού. Ειδικά για τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, τόνισε ότι θα υπάρξει μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση όταν και αν αποφασιστεί να υπάρξει υποχρεωτικός εμβολιασμός, καθώς δεν είναι εύκολη η αναπλήρωση και τον αγκαίο προσωπικό πρέπει να βρίσκεται διαρκώς στις επάλξεις. Η εξέλιξη πανδημίας θα κρίνει αν θα εφαρμοστεί click away στο λιανεμπόριο για ανεμβολία στους, με αυτό το σενάριο να μην έχει επίσης αποκλειστεί. Σε περίπτωση που η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα επιδεινωθεί σε μεγάλο βαθμό, δεν αποκλείεται να δούμε αυτό το μέτρο. Τέτοιοι περιορισμοί μπορεί να είναι και υποχρεωτικά rapid test για το λιανεμπόριο ή επαναφορά του click away, αυτή τη φορά όμως μόνο για μη εμβολιασμένους πολίτες. Το 68% ανέρχεται η πληρότητα των κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας COVID στα νοσοκομεία όλης της χώρας, σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, την κυρία Ματίνα Παγώνη. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, η κυρία Παγώνη χτύπησε καμπανάκι, ειδικά για την Κρήτη, όπου το 79,2% των κλινών με COVID είναι κατηλημένες και πρέπει να ενίσχυθεί γιατί δεν έχει πολλά κρεβάτια.
Στην Αττική η πληρότητα φτάνει το 67% και στη Θεσσαλονίκη το 71%. Έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει αύξηση των παραμέτρων όλων και πρέπει να το δούμε αυτό σιγά-σιγά, τόνισε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ. Στην ίδια εκπομπή, μιλώντας ειδικά για το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Καπραβέλος εξήγησε ότι στη δική του μονάδα η εφημερία ξεκινά σήμερα με γεμάτες και τις 12 κλίνες της. Το νοσοκομείο διαθέτει συνολικά 20 κλίνες COVID, εκ των οποίων οι 18 είναι γεμάτες, ποσοστό δηλαδή πάνω από 90%. Έχουμε αφήσει 10 κλίνες για τα υπόλοιπα νοσήματα και εκεί είναι μεγάλη πληρότητα, τόνισε ο κ. Καπραβέλος. Χαρακτήρισε πρωτοφανή την πίεση που δέχεται σε περίοδο καλοκαιριού το νοσοκομείο και προειδοποίησε ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Προειδοποίησε ότι έως τις 20 Σεπτεμβρίου, όποτε αλλάζει ο καιρός, πρέπει να σταματήσει η διάδοση του ιού. Η μάχη δίνεται έξω. Με απλή μάσκα, με προφύλαξη, με επιτάχυνση εμβολιασμών, με τρίτη δόση όπου χρειάζεται. Να πετύχουμε ένα συνολικό καθολικό τείχος ανοσίας για να εμποδίσουμε τον ιό να κάνει ζημιά, τόνισε ο κύριος Καπραβέλος. Απεσιόδοξα είναι τα σενάρια για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, αν δεν αυξηθεί άμεσα ο ρυθμός των εμβολιασμών. Σύμφωνα με το Δημοσθένη Σαριγιάννη, από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά, ο αριθμός των διασωληνωμένων θα πλησιάσει τους 600 και το σύστημα υγείας αναμένεται να δεχτεί μεγάλη πίεση. Τους 60 θανάτους ημερησίως, τα 7.000 με 8.000 κρούσματα κορονοϊού σε εβδομαδιαίο μέσο όρο και τα 10.000 κάποιες ημέρες εβδομάδες θα φτάσουμε σε ένα μήνα από σήμερα, στο τέλος Σεπτεμβρίου, σε περίπτωση που τα περιοριστικά μέτρα για τους ανεμβολίαστους τους δεν έχουν την προσδοκόμενη αποτελεσματικότητα, δεν αυξηθούν οι αριθμοί των εμβολιασμών και δεν γίνεται σωστά η τήρηση των οικονομικών μέτρων προστασίας από την κοινωνία. Αυτό είναι το σενάριο το οποίο δηλώνει ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αριγιάννης. Την ίδια στιγμή, από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά, ο αριθμός των διασωληνωμένων στις μονάδες εντατικής θεραπείας θα πλησιάσει τα τραγικά επίπεδα του δεύτερου κύματος πανδημίας και θα κυμαίνεται λίγο πάνω από τους 600. Ο εν λόγω αριθμός μπορεί να μην οδηγήσει στην κατάρρευση του συστήματος υγείας, ωστόσο το τελευταίο θα δεχτεί για ακόμη μια φορά τεράστια πίεση και αν αυτό συμβαίνει για 2 με 3 συνεχόμενους μήνες, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο. Το ιδιαίτερο απαισιόδοξο σενάριο που παρουσίασε ο καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής και επεγκεφαλής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Αριγιάννης, στην ιστοσελίδα ethnos.gr, μπορεί να αλλάξει μόνο αν οι πολίτες πιστούν να εμβολιαστούν με βάση τα λογικά επιχειρήματα της επιστήμης. Και σημειώνω ότι αν σήμερα δεν υπήρχε κανένα εμβόλιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ο αριθμός των ημερησίων κρουσμάτων θα έφτανε στην Ελλάδα τις 370.000. Δεν είναι κρίμα να συμβεί αυτό τη στιγμή που μπορούμε να τα αποσοβήσουμε. Το θέμα βρίσκεται στη διαχείριση. Είναι σημαντικό να δώσουμε πληροφορίες στον κόσμο για την ασφάλεια που παρέχει η επιστήμη. Προσωπικά διαφωνώ με το εμβολιαστείτε για να είστε ελεύθεροι. Πρέπει να πούμε εμβολιαστείτε για να διατρέχετε λιγότερο κίνδυνο. Με αυτό το πλαίσιο θα έχουμε τρομερό όφελος αναφορικά με τους εμβολιασμούς. Αν δεν είχαμε κανένα εμβόλιο, θα βρισκόμασταν ημερησίως στην Ελλάδα σε 370.000 κρούσματα, διότι έτσι λειτουργούν οι, αν τους αφήνεις τελείως ελεύθερους. Κάποια στιγμή πρέπει να αναδείξουμε σωστά την ψυχρή πραγματικότητα, τονίζει ο κύριος Αριγιάννης. Εκφράζει μάλιστα και προβληματισμό για το αν μπορούν να εφαρμοστούν επαρκώς στην πράξη τα περιοριστικά μέτρα που έχουν αποφασιστεί για τους εμβολιαστούς. Σημειώνει παράλληλα ότι για να έχουμε μια έστω διαχείριση πανδημίας στο επόμενο διάστημα και κυρίως από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά, που αναμένεται να δυσκολέψει η κατάσταση, θα πρέπει να εμβολιαστούν πλήρως ακόμα 1 εκατομμύριο άτομα. Ο κύριος Αριγιάννης χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο στόχο ως εφικτό. Για να είναι πανδημία καλύτερο το διάστημα τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, χρειάζεται να αυξηθούν τα επίπεδα των εμβολιασμών. Θα πρέπει μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου να έχουμε φτάσει το 1 εκατομμύριο, δηλώνει ο Δημοσθένης Αριγιάννης. Και προσθέτει πως δεν χρειάζεται να σημειωθεί ανοσία αγγέλης, αφού οι εμβολιασμοί και η σωστή τήρηση των γεωμικών πρωτοκόλων αποτελούν τρόπους διαχείρισης πανδημίας και κατά συνέπεια της διασποράς του ιού. Αν δεν υπάρξει ξενιστής, ο ιός θα γίνει ενδημικός και θα τον περνάει ένα κάποιο ποσοστό με κάποια δυσκολία ή θα πεθάνει. Βέβαια, αυτό προποθέτει εμβολιασμούς και τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλων. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Εμβολιασμός σημαίνει μεγαλύτερη προστασία. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς και σήμερα είναι πάνω από 3.000 τα κρούσματα στην χώρα μας. Ο Βαγγέλης Καποδίστρια είναι στο στούντιο μαζί μου για να δούμε τα στοιχεία πανελλαδικά, Βαγγέλη, αλλά και σε επίπεδο νομού. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα, 3.064, μολύσεις που καταγράφονται στην σημερινή ενημέρωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Δεν υπενθυμίσουμε ότι τα δεδομένα αυτά είναι μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Στους 333 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις μονάδες συντατικής σε όλη τη χώρα, ενώ 35 είναι οι νεκροί. Επίσης, ένας δείκτης ο οποίος βλέπουμε πως το τελευταίο διάστημα ανεβαίνει. Και νομίζω ότι αξίζει να μείνουμε σε πανελλαδικό επίπεδο σε αυτά τα δύο στοιχεία, τα οποία είναι σταθερά υψηλά. Όπως επίσης υψηλές είναι και οι εισαγωγές. Συγγνώμη, 279 εισαγωγές να γίνονται το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα.
και ο μέσος όρος του επταημέρου να ανέρχεται στις 263 σε πανελλαδικό επίπεδο. Να πούμε επίσης ότι σε επίπεδο γεωγραφικής κατανομής, σε ό,τι αφορά τα Ήωρα νησιά, έχουμε 12 στη Ζάγκηθο, 28 στη Λευκάδα, που έχει πολύ ψηλό διεκθετικότητα, είναι κοντά στο 4%, βάσει πληθυσμού είναι μεγάλος αριθμός των θετικών κρουσμάτων. 8 η Κεφαλονιά, σπανίως έχει διψήφιο αριθμό θετικών τεστ, και στην Ήπειρο 22 στην Πρέβεζα, 38 στα Ιάννα και 16 στην Πρέβεζα. Και τώρα πάμε στα δικά μας. Ξαναπες μου λίγο τα Ιωάννινα με την Πρέβεζα. 38 στα Ιωάννα, 16 στην Πρέβεζα. Μάλιστα. Και 22 στην Θεσποτεία. Mm-hmm. Η Πρέβεζα πολλές φορές και η Θεσποτεία έχουν δει πολύ κοντά στα Ιωάννινα. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί έχουν και επιλεσότητα η Θεσποτεία και η Πρέβεζα έχει και τουρισμό. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα που σήμερα ο Δίδη είναι 68 νέα κρούσματα COVID. Έχει παγιωθεί, αυτό έλεγα τις προηγούμενες μέρες. Ο αριθμός των κρούσματων είναι πάνω από 50-55. Όταν μας προκάλεσε αρνητική έκπληξη. Κράτησε για μια-δύο μέρες αυτός ο ευνηδιασμός. Νομίζω ότι πλέον δυστυχώς τα νούμερα που δίνουμε είναι σε αυτό το επίπεδο. Ο μέσος όρος κρουσμάτων που τελευταία 7 ημέρες, όπως τα καταγράφει το COVID-19.gr, είναι 51 για την ακρίβεια. Οπότε επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο μόλις ανέφερες. Είμαστε σταθερά στα 50 και πάνω. Ναι. Ο δείξης θετικότητας την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 2,85 και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθούμε και αυτή τη εβδομάδα. Νομίζω κάπου στα ίδια θα είμαστε. Σε όλη τη χώρα την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 3, κάτι. Και αυτό είναι ένα δείγμα ότι παρά τα πολλά κρούσματα και τις πρωτοφανείς εικόνες που έχουμε δει εδώ σε επίπεδο κρούσματων αλλά και νοσηλιών, στην υπόλοιπη χώρα υπάρχουν και ειδικότερα στην νησιωτική χώρα υπάρχουν πολύ ψηλότεροι δείκτες θετικότητας. Όπως αναφέραμε, Λευκάδα είναι μια τέτοια περίπτωση. Ναι. Βλέπουμε αυτό όμως να μεταφράζεται και με μια πίεση στο νοσοκομείο. Και εδώ θέλω να σταθούμε, γιατί μιλάμε διαρκώς για την πίεση στο σύστημα υγείας, τα νησιά και μιλώντας για την Κέρκυρα τουλάχιστον. Έχουμε πει επανειλημμένα ότι έχουν εξαιρετικό προσωπικό υγειονομικό, γιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες. Δεν αρκεί όμως αριθμητικά, όχι ποιοτικά, για να μπορέσει να τα απεξέλθει στα προβλήματα. Και θα δούμε και στην πορεία του δελτίου τι συνέβη σήμερα σε ένα συμπολίτη μας που για μία ώρα μετά από τροχαίο ατύχημα περίμενε για να έρθει ασθενοφόρο, γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Πάμε να δούμε πόσοι νοσηλεύονται στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων στο νοσοκομείο και πόσοι. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας. 22 ασθενείς νοσηλεύονται στην μονάδα ειδικών λοιμόξεων, 2 στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Νομίζω υπό άλλες συνθήκες θα μιλάγαμε για μια αφόρητη πίεση, αλλά είχαμε ζήσει πριν από λίγες μέρες, η Ρώθη μας, πριν μια εβδομάδα, να έχουμε και 26 και 27 ασθενείς στη μονάδα λοιμωδών, νοσηλείες στην πνευμολογική κλινική. Και στην πλειοψηφία τους, από ό,τι μας μεταφέρουν οι γιατροί, άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύονται και ελπίζουμε γρήγορα να πάρουν εξιτήριο και να πάνε όλα καλά, είναι ανεμβολίαστοι. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορούμε να το. Μην το αναφέρουμε. Mm-hmm. Πάντως θα πω ότι στην Κέρκυρα τις τελευταίες δύο μέρες έχουμε δει να υπάρχει μια αύξηση στα εμβόλια που αφορούν την πρώτη δόση. Πολύ σημαντικό είναι αυτό, πάμε να το δούμε. Διότι έχουμε την ασφυκτική προθεσμία για τους υγειονομικούς, αλλά και παράλληλα έχουμε και τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Μετά τις 13 Σεπτεμβρίου. Εκεί που ήταν ζήτημα να φτάνουμε τις 100 δόσεις την ημέρα, εδώ και δύο μέρες ξεπερνάμε τις 230 σήμερα, 250 είχαμε χθες. Συνολικά έχουμε 370 εμβόλια τα οποία έγιναν. Αλλά είναι σημαντικό η πρώτη δόση με την άποψη ότι δεν έχουμε κρεμότητες. Ναι. Προστίθενται και άλλοι σε αυτόν τον κατάλογο. Και σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις των στελεχών του Υπουργείου Υγείας, το γεγονός ότι και οι ιδιώτες γιατροί θα μπορούν να προμηθεύονται εμβόλια και να εμβολιάσουν και κατοίκων, μιλώ για τις μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους, αλλά και στα γιατρία τους, τους ανθρώπους που επιθυμούν, νομίζω το κάνει πιο άμεσο, πιο εύκολο ίσως να έρθουν οι όποιοι προβληματισμοί, οι φόβοι κτλ. Και στον γιατρό τον οποίο γνωρίζουμε, να πάμε να εμβολιαστούμε. Και αυτό έχει να κάνει με αυτό που μας έλεγε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, κ. Καλλιούδης, ότι δίνει και μια ασφάλεια, διότι υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης. Mm-hmm. Και νομίζω εκεί που αισθάνεται και η επιστημονική ενότητα ίδια, ότι έχει στερέψει από ιδέες, νομίζω αυτή η διαζώση επαφή θα λύσει προβλήματα. 62.254 οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες στην Κέρκυρα και ελπίζουμε τις επόμενες ημέρες θα αυξηθεί έχουμε... και άλλο αριθμό. Αυξημένο αριθμό. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, μια νέα μελέτη αναφέρει πως ο κορονοϊός παρουσιάζει μεγαλύτερο κίνδυνο μετάδοσης μεταξύ 2 ημερών πριν και 3 ημερών μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Αυτό δείχνει μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό JAMA Internal Medicine και διερεύνησε το χρονικό διάστημα υψηλότερου κινδύνου για μετάδοση του ιού SARS-CoV-2 από προσβεβλημένα άτομα σε στενές επαφές τους σε σχέση με την εμφάνιση συμπτωμάτων. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν στοιχεία από 730 ασθενείς με διάγνωση COVID-19 σε επαρχία της Κίνας από 8 Ιανουαρίου έως 30 Ιουλίου 2020, καθώς και από 8.852 στενές επαφές των ασθενών που παρακολουθήθηκαν ως τον Αύγουστο του 2020.
Στενές επαφές θεωρήθηκαν άτομα που ζούσαν στο ίδιο σπίτι, συνάδελφοι στον ίδιο εργασιακό χώρο, άτομα με τα οποία είχαν κοινά γεύματα, καθώς και συνεπιβάτες σε ίδια οχήματα. Τα προσβεβλημένα άτομα μελετήθηκαν για τουλάχιστον 90 ημέρες μετά τα αρχικά θετικά αποτελέσματα του τεστ για COVID-19, ώστε να γίνει και διάκριση μεταξύ ασυμπτωματικών και προσυμπτωματικών περιπτώσεων. Η ανάλυση των δεδομένων από τους 730 ασθενείς, μέσης ηλικίας 46 έτη, 51,2% άνδρες, και τις 8.852 στενές επαφές τους, μέσης ηλικίας 41 έτη, 52,9% άνδρες, κατέδειξε ότι ένα άτομο διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο για COVID-19, αν εκτεθεί σε ασθενή, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2 ημερών πριν και 3 ημερών μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, με κορύφωση την ημέρα έναρξής τους. Χαμηλότερος κίνδυνος μετάδοσης παρατηρήθηκε σε έκθεση 6 και 5 μέρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων. Ενδιαφέρον επίσης έχει ότι ο κίνδυνος μόλυνσης ήταν υψηλότερος μετά από επαφή με ασθενή που παρουσιάζει συμπτώματα σε σύγκριση με την επαφή με ασυμπτωματικό άτομο. Επιπρόσθετα, η περίπτωση ασυμπτωματικής λίμωξης βρέθηκε πιο συχνή μετά από επαφή με ασυμπτωματικό ασθενή. Ένα σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη μελέτη αυτή είναι ότι πολλά άτομα είναι για κάποιες μέρες ικανά να μολύνουν άλλους πριν εμφανίσουν οποιοδήποτε σύμπτωμα της νόσου. Επιπρόσθετα, η μελέτη ανέδειξε ότι πιθανώς υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της κλινικής εικόνας αυτού που μεταδίδει τον ιό με την εικόνα αυτού που τον λαμβάνει. Εάν το τελευταίο επιβεβαιωθεί και από άλλες μελέτες, θα ενισχύσει περαιτέρω παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη μείωση της σοβαρότητας νόσησης μέσω εμβολιασμού ή έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Μένετε συντονισμένοι ζωντανά εδώ στο Start. Στροφή, κυρίες και κύριοι, στη ροή των γεγονότων, ψήφο εμπιστοσύνη στο ελληνικό καλοκαίρι και την Ελλάδα δίνουν φέτος ξένοι και Έλληνες επισκέπτες, πλημμυρίζοντας τους τουριστικούς προορισμούς της χώρας το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου με πληρότητες σε καταλήμματα που σε πολλές περιπτώσεις ξεπέρασαν το 85%. Μέχρι στιγμής έχουμε ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια επισκέπτες από το εξωτερικό, λαμβάνοντας υπόψη και τα τελευταία στοιχεία του Αυγούστου. Τους τελευταίους δύο μήνες φαίνεται ότι θα ξεπεράσουμε τα 2 εκατομμύρια επισκέπτες ανά μήνα, μία επίδοση που είχαμε να δούμε από το 2019, σύμφωνα πάντα με τον Υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη. Προς επίρρωση των παραπάνω και τα πρόσφατα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας για το μήνα Ιούνιο καταγράφουν άνοδο κατά 317,1% στις αφίξεις τουριστών, καθώς ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, με τις πρώτες θέσεις να έχουν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Στο μεταξύ, τουριστικές εισπράξεις, πάντα σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώσει η Τράπεζα της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2021, αυξήθηκαν κατά 51% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκαν στο 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, φορείς της τουριστικής βιομηχανίας, μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, κάνουν λόγο για μια ανάσα οικονομική και μεταφέρουν το στοίχημα για τη φετινή περίοδο στο δίμηνο του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και πώς αυτό θα εξελιχθεί σε αφίξεις. Για το λόγο αυτό, ζητούν την ασφαλιτήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων από όλους, προκειμένου η Ελλάδα να συνεχίσει να μαγνητίζει τους επισκέπτες της. Στην παρέμβασή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, τονίζει εμφατικά ότι η προετοιμασία μας στον ΕΟΤ για τη φετινή σεζόν είχε ξεκινήσει ήδη από πέρσι, με μια νέα καμπάνια προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα, αλλά και εξαιρετικά ευέλικτη, αλλά και με συμφωνίες με αεροπορικές και tour operators, προετοιμαστήκαμε πολύ στοχευμένα στον τομέα της προβολής. Η σεζόν ξεκίνησε αναγνωριστικά τον Ιούνιο, αλλά όπως είχαμε εκτιμήσει, τουριστικές ροές κινήθηκαν εξαιρετικά καλά και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Για τον κύριο Φραγκάκη, το ζητούμενο του ανοίγματος του ελληνικού τουρισμού ήταν και παραμένει η ασφάλεια. Εκεί πρέπει να προσέξουμε πολύ όλοι, ώστε να έχουμε αντίστοιχα καλές ροές τον Σεπτέμβριο και γιατί όχι και τον Οκτώβριο. Η τήρηση των μέτρων, η ενίσχυση των εμβολιασμών και η υπευθυνότητα από όλους τους εμπλεκόμενους μπορούν να φέρουν ένα καλό ταμείο για τον τουρισμό μας στο τέλος της φετινής σεζόν, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ. Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αλέξανδρος Βασιλικός, παρουσιάζοντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων την εξέλιξη στα βασικά ξενοδοχειακά μεγέθη ανά μήνα, τονίζει ότι τον Ιούνιο η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο των ξενοδοχείων ανήλθε σε 30,4%, τον Ιούλιο έφτασε το 58,4% και τον Αύγουστο, από 1η ως 15 Αυγούστου, προσέγγισε το 80%, φτάνοντας στο 78,4%. Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος αφενός εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρούσα εξέλιξη, αφετέρου στρέφει το βλέμμα στο επόμενο δίμηνο και πώς θα εξελιχθεί αυτό, που θα κάτσει η μπύλια των εσόδων, όπως εξηγεί. Στο ίδιο μήκος κύματος και η αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Χριστίνα Τετράδη, κάνει λόγο στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων για μια ανάσα στα ταμεία των ξενοδοχείων από όρια του διμήνου Ιουλίου-Αυγούστου, με πληρότητες σε ξενοδοχεία και πολλούς προορισμούς να ξεπερνούν και το 85%. Ένας τέτοιος προορισμός είναι και τα Ιόνια νησιά, που μετά το άνοιγμα της αγγλικής αγοράς κινήθηκαν με υψηλές πληρότητες. Ευχή και της αντιπρόεδρου του ΞΕΕ είναι η Ελλάδα να συνεχίσει και το επόμενο διάστημα να είναι προτιμητέος προορισμός για τους δυνητικούς ταξιδιώτες.
Στο μεταξύ, κυρία Τετράδη, παρατηρεί ότι η φετινή σεζόν έχει και ελληνικό άρωμα, αφού Έλληνες επισκέπτες συνέβαλαν στην τόνωση των τουριστικών ροών στα ελληνικά νησιά και όχι μόνο. Αυτό εξηγεί η κυρία Τετράδη, επετεύχθη από την ανταπόκριση που είχαν στο ελληνικό κοινό τα προγράμματα των Υπουργείων Τουρισμού και Εργασίας για διακοπές στην Ελλάδα. Αναμφίβολα, η μεγάλη αγωνία για τους εμπλεκόμενους με τα τουριστικά πράγματα είναι η εξέλιξη των τουριστικών εσόδων για το 2021 και πώς αυτά θα διαμορφωθούν μετά το 2019. Χρονιά ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό, όταν είχαν ανέλθει σε 18,2 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Απάντηση σε αυτή την αγωνία δίνει σε ανάρτησή του στο Twitter ο επιτιμός πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Οικοσάνη, Ανδρέας Ανδρεάδης, ο οποίος επισημαίνει ότι η χώρα μας θα πιάσει άνετα τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικές εισπράξεις για το 2021. Κυρίαρχη στη φετινή σεζόν θα είναι η ψηλά διψήφια αύξηση των ανεπισκέπτη εσόδων λόγω αυξημένου αγοραστικού επίπεδου και μετακίνησης του κέντρου βάρους σε ακριβότερα καταλήματα και υψηλή περίοδο. Τα έσοδα θα κινηθούν ακόμα καλύτερα από την πρώτη εκτίμησή μου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρεάδης. Παρατείνεται, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη 10η Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020. Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά, εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε δύο σημαντικές παρεμβάσεις. Παρατείνεται, όπως είχε ανακοινωθεί από τις 3 Αυγούστου, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ΚΙΦΙΕ, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου μέχρι και την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ενώ παρατείνεται παράλληλα και ο χρόνος καταβολής των δόσεων. Συγκεκριμένα, η καταβολή του φόρου θα γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις και τις 2 πρώτες δόσεις να καταβάλλονται μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. Σταθερή δέσμευση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, που αποτυπώνεται και σε αυτή τη ρύθμιση, είναι η διευκόλυνση των φορολογουμένων πολιτών. Παρατείνεται η απαλλαγή από τον ένθε και για το έτος 2021 στα ακίνητα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου και βρίσκονται σε περιοχές της περιφέρειας Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας. Η σχετική ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη με δεδομένο ότι δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί οι συνέπειες της καταστροφής που έπληξε τις περιουσίες των πολιτών σε αυτές τις περιοχές. Επιπλέον, με άλλη τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, που επίσης κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αυξάνονται συνολικά κατά 500 εκατομμύρια ευρώ οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2021 του Υπουργείου Οικονομικών και οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων έτους 2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την υλοποίηση στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής με τον στήριξη των οικοκυριών, επιχειρήσεων και περιοχών που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές της τρέχουσας θερινής περίοδου. Συνέντευξη Φόλης της Ύλης παραχώρησε ο πλωτής Υπουργός Οικονομικών ο κ. Θόδωρος Κυλακάκης στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος στην τηλεόραση του Open. Κλειδί οι συνεργασίες των μικρομεσαίων για πρόσβαση στη χρηματοδότηση, είπε χαρακτηριστικά. Θα έχουμε ικανό αριθμό προγραμμάτων επιδοτήσεων. Έχουμε έναν πολύ ανηφορικό δρόμο μπροστά μας. Μέχρι να ενταχθεί ένα έργο και να υλοποιηθεί, θα έχουμε βουνά μπροστά μας. Στην πρώτη φάση έχουμε τα προγράμματα τα οποία έχουν ευκολότερη απορροφητικότητα. Ο κ. Κυλακάκης αναφέρθηκε και στο σχέδιο συγχώνευσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναφέροντας. Το σχέδιο δεν έχει μόνο συγχωνεύσεις, έχει συνεργασίες και εξαγορές. Τα κίνητρα είναι προφανώς φορολογικά, διοδοτικά και δανειακά. Το κλειδί στο σχέδιο είναι για πρώτη φορά ότι βάζουμε κάποια κριτήρια ώστε η συγχώνευση να είναι πραγματική, να δημιουργεί ένα καινούριο μέγεθος. Η Ελλάδα έχει τις μικρότερες μικρές, τις μικρότερες μεσαίες και τις μικρότερες μεγάλες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Θέλουμε να πετύχουμε να αθροίσουν δυνάμεις οι επιχειρήσεις μας. Θα βάλουμε κριτήρια στα κίνητρα ώστε οι συνεργασίες να μην είναι πλασματικές. Είναι ένα από τα κλειδιά για πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αν αποφασίσεις να συνεργαστείς ανεξαρτήτως κλάδου, θα έχεις πρόσβαση στα δάνεια. Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών επεσήμανε τα εξής. Το 2022 έχουμε τη ρήτρα γενικής διαφυγής που έχει κάποιες προϋποθέσεις. Μπορείς να ξοδεύεις μόνο για την πανδημία και δεν μπορείς να πάρεις μόνιμα μέτρα. Ο δημοσιονομικός χώρος θα προέλθει από το ρυθμό ανάπτυξης. Περιμένουμε εναγωνίως τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου. Πρέπει η οικονομία να παράξει πλούτο για να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος. Πάντως, επανέλαβε πως η στρατηγική της κυβέρνησης συνεχίζει να επικεντρώνει τις μειώσεις φόρων. Η φιλοσοφία της κυβέρνησης ότι παρά τις δημοσιονομικές θύελες, πάντα είχαμε μια στρατηγική μείωση των φόρων. Αυτή η στρατηγική θα συνεχιστεί με απόλυτη συγκέντρωση και επικέντρωση στο στόχο.
Αλλάζουμε θέμα, πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ για τους εισακταίους στα πανεπιστήμια. 40.000 νέοι και νέες μένουν εκτός ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέφερε ο κ. Τσίπρας, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως ο δρόμος που ανοίξαμε με τη μεταρρύθμιση δίνει σημασία και αξία στις σπουδές. Η εφαρμογή της ελάχιστης βάσης αγωγής και κενές θέσεις σε πανεπιστήμια και ιδρύματα προκάλεσαν νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για μπεγμό των μαθητών και των οικογενειών τους από την κυβέρνηση, αναφέροντας πως 40.000 νέοι και νέες μένουν εκτός ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η μισή περίπου από αυτούς εξαιτίας του νέου συστήματος αγωγής, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής που αποφάσισε να δεσπίσει φέτος εν μέσω πανδημίας ο κ. Μητσοτάκης. Τέτοια κατάφορη αδικία γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνικών πανεπιστημίων, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και δεσμεύτηκε να καταργήσει το συγκεκριμένο νόμο όταν το κόμμα του αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας. Μετά την σημερινή σφαγή εισακταίων, είναι σαφές ότι εφόσον ο Κυριάκος Μητσοτάκης αδιαφορεί, κάποιος πρέπει να μεριμνήσει και για την εγκατάσταση των Ελληνών φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια, με τρόπο που να αρμόζει στις επιδόσεις τους, τον κόπο τους και στις θυσίες των ίδιων και των γενιών τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη που είναι ισοδύναμη με το αύριο της χώρας μας. Η απάντηση ήταν άμεση από τον Γιάννη Κονόμα, αναφέροντας για τον κύριο Τσίπρα πως λέει όχι σε όλα και ναι στο τίποτα. Όταν όμως θέλεις να βοηθήσεις τους πολίτες, τους λες την αλήθεια. Ενώ όταν επιχειρείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου, τους λες αυτό που θέλουν να ακούσουν. Ο κύριος Τσίπρας έχει επιλέξει δυστυχώς το δεύτερο. Και αυτή είναι η αιτία που επιμένει να υποστηρίζει το αδιέξοδο του χθες με τα χιλιάδες παιδιά να καταλήγουν σε σχολές που στην πραγματικότητα δεν επιθυμούν και σε τμήματα όπου ποτέ δεν αποφοιτούν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συμπλήρωσε πως ο δρόμος που ανοίξαμε τη μεταρρύθμιση δίνει δύναμη και κύρος στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δίνει σημασία και αξία στις σπουδές. Από το Υπουργείο Παιδείας δήλωσαν προς το ΣΥΡΙΖΑ πιστοί ακόμη και στα fake news και στη μαζική αναπαραγωγή τους με ταυτόχρονα σχεδόν δημοσιεύσεις. Τον κύριο Τσίπρα, φίλη Τσακαλέου Τελειόπουλου και με δημιουργική αριθμητική υπολογίζουν 40.000 υποψηφίους εκτός ΑΕ. Η αλήθεια είναι ξεκάθαρη. Μένουν εκτός ΑΕ 35.148 υποψήφοι, 13.780 περισσότεροι από τους 21.368 περσινούς. Όχι 20.000 ή 25.000 περισσότεροι από πέρσι που έλεγαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ καταστροφολογώντας. Και μάλιστα οι υποψήφοι έχουν τη δυνατότητα την οποία αξιοποίησαν να επιλέξουν δημόσια επαγγελματική κατάρτιση. Η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά στον Πρωθυπουργό πως δεν έχει περάσει ούτε έξω από τα ελληνικά πανεπιστήμια έχει την οικονομική δυνατότητα να στέλνει τα παιδιά του απευθείας εξωτερικό για σπουδές και αποφασίζει να κόψει τα φτερά χιλιάδων μαθητών που επέλεξαν να σπουδάσουν στην πατρίδα τους, ανέβασε ακόμη πιο πολύ τους τόνους της αντιπαράθεσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως οι αναφορές στην οικογένεια του Πρωθυπουργού είναι χαρακτηριστικές της αντίληψής του για την πολιτική. Ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία έχουν αποφασίσει να μην ασχολούνται με τη γυναίκα και τα παιδιά του κυρίου Τσίπρα. Θα επιμείνουμε σε αυτό, είναι θέμα ηθικής και πολιτικής τιμής. Να καταργηθούν οι απαράδεκτοι βάσει ελάχιστης αγωγής και τράπεζα θεμάτων που μόνο αποκλεισμούς έχουν να δώσουν, ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Για σοβαρό κίνδυνο που διατρέχει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μετά τη μείωση των εισακταίων, κάνει λόγο η Περιφερειακή Παράταξη ΑΝΑΣΑ, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Παιδείας ως υπεύθυνους για αυτή την εξέλιξη παρά τις προειδοποιήσεις. Στην ανακοίνωσή της, η Περιφερειακή Παράταξη της ΑΝΑΣΑ αναφέρει τα εξής. Η ανακοίνωση των εισακταίων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας επιφύλασε μια οδυνηρή έκπληξη για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 700 περίπου φοιτητές λιγότεροι από τις διατεθείσες θέσεις και 5 τμήματα με ελάχιστους φοιτητές μπαίνουν πλέον σε περιπέτειες. Συγκεκριμένα, στο τμήμα Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσιολογίας, από 100 θέσεις εισάγονται 21, μείον 79%. Στο τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, από 227 θέσεις εισάγονται 26, μείον 89%. Στο τμήμα Ιστορίας, από 178 θέσεις εισάγονται 22, μείον 88%. Στο τμήμα Περιβάλλοντος, από 154 θέσεις εισάγονται 5, μείον 97%. Και στο τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνίας, από 118 θέσεις εισάγονται 39, μείον 67%. 5 από τα 10 τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, αναφέρει η ΑΝΑΣΑ, απογυμνώνονται από φοιτητές. Η βιωσιμότητά τους τίθεται σε κίνδυνο και κατά συνέπεια το ίδιο το Ιωνίο Πανεπιστήμιο μπαίνει σε περιπέτεια το επόμενο διάστημα εξαιτίας των στοχευμένων πολιτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η πολιτική της κυρίας Κεραμέως, λέει η ΑΝΑΣΑ, για αποδυνάμωση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και ενίσχυση των ιδιωτικών δομών εκπαίδευσης εμπόδισε σχεδόν 40.000 νέους σε όλη τη χώρα να βρουν μια θέση στην ανώτατη εκπαίδευση και οδηγεί σε ταχύτατη απαξίωση το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Οι δύο πρίτανες του Ιόνιου Πανεπιστημίου σε δηλώσεις το αποκάλυψε ότι η κυρία Κεραμέως θέτει άμεσα το θέμα της αναδιάταξης τμήματων, της αλλαγής γνωστικού αντικειμένου και της συγχωνεύσης τμήματων και σχολών.
Η ανάσα είχε προειδοποιήσει όταν αποφασίστηκε από την κυρία Κεραμέως και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η κατάργηση του τμήματος Εθνομουσικολογίας στο Λιξούρι και στη συνέχεια του τμήματος της Περιφερειακής Ανάπτυξης της Λευκάδας. Τότε όμως τόσο η Περιφερειακή Αρχή της κυρίας Τσαγκαροπούλου όσο και η Πρετανική Αρχή προτίμησαν τη σιωπή. Ελπίζουμε έστω και τώρα όλες οι τοπικές αρχές να αφυπνιστούν αντιλαμβανόμενες την ιστορική τους ευθύνη για την πορεία οπισθοδρόμησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Η ΑΝΑΣΑ θα αγωνιστεί με το φοιτητικό και νεολαϊστικό κίνημα, με τις ζωντανές δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας για την κατάργηση του βαθιά αντιλαϊκού νόμου της κυρίας Κεραμέως για ελάχιστη βάση εισαγωγής και για τη σωτηριακή ενδυνάμωση του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Το παράλληλο μηχανογραφικό ήταν μια ιδιαιτερότητα των φετινών πανελληνίων εξετάσεων, αφού δίνονταν η δυνατότητα οι υποψήφοι να εισαχθούν και στα ΙΕΚ, συγκεκριμένα στο ΙΕΚ τουρισμού. Η ζήτηση ήταν μεγάλη, αφού οι πρώτες 50 θέσεις καλύφθηκαν. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο διευθυντής του Ιδρύματος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η στελέχωση με προσωπικό. Καλύφθηκαν και οι 50 θέσεις στο ΙΕΚ τουρισμού, αποδεικνύοντας πως ήταν πολύ μεγάλη ζήτηση για αυτές τις σχολές. Και μάλιστα σε μια χρονιά που για πρώτη φορά δινόταν η δυνατότητα σε υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων να εισαχθούν στα ΙΕΚ της χώρας. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο διευθυντής του Ιδρύματος, Δημήτρης Μπακύρας, στο τελευταίο διάστημα αποδείχθηκε πως υπήρξε αυξημένη τάση μαθητών που ήθελαν να εισαχθούν στα τουριστικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, κάτι το οποίο επιβάλλει την στελέχωση του ΙΕΚ τουρισμού με προσωπικό. Είναι το παράλληλο σύστημα το οποίο μπαίνει από το Υπουργείο Παιδείας για 50 θέσεις τεχνικών τουριστικών μονάδων. Και καλυφθήκανε όλες οι θέσεις. Είχαμε μεγάλη συμμετοχή. Είμαστε σίγουροι βεβαίως ότι η συμμετοχή θα ήταν υπερδιπλάσια και υπερτριπλάσια μάλλον των θέσεων, των 50 θέσεων τις οποίες είχαμε προκηρύξει. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Βεβαίως τώρα περιμένουμε πόσοι από αυτούς θα έρθουν να κάνουν εγγραφή για να σε τυχόν κάποιων παιδιών οι οποίοι δεν θελήσουν να έρθουν να μπορέσουν να πάρουμε πάλι άλλους μέσω του συστήματος του δικού μας από το Υπουργείο Τουρισμού το οποίο θα βγουν πάλι οι θέσεις αυτές. Βεβαίως να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν και άλλες 50 θέσεις τεχνικός τουριστικών επιστημών, τεχνικός μαγειρικής και 25 θέσεις ζαχαροπλαστικής, τεχνικός ζαχαροπλαστικής, οι οποίες θα μπουν μέσω του συστήματος του Υπουργείου Τουρισμού τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα θα βγει μια προκήρυξη από το Υπουργείο Τουρισμού για αυτές τις 75 θέσεις. Πάντως, κύριε Διευθυντά, και ένα ακόμη ζήτημα θυμόσταν πέρυσι ότι είχε μια περιπέτεια του εκτουρισμού, είχε αίσιο τέλος τελικά. Φέτος, ας πούμε, ποια είναι έτσι η προσδοκία σας για την φετινή χρονιά και βλέποντας κιόλας ότι οι τουριστικές σχολές, το δίδαμε και σαν τάση και στα πανεπιστήμια και τώρα με το διπλό σύστημα, έχουν μια ζήτηση. Η ζήτηση είναι τεράστια. Είναι υπερδιπλάσια από ό,τι τα άλλα χρόνια. Το θέμα είναι ότι τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί. Έχουμε τεράστια προβλήματα με το προσωπικό και ειδικά με το μόνιμο προσωπικό και περιμένουμε το Υπουργείο να μας βοηθήσει ώστε να έχουμε μόνιμο προσωπικό γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας και μέχρι τις 20 του Σεπτεμβρίου θα είμαι ο μοναδικός υπάλληλος του εκπαιδευτηρίου σε μόνιμο και ορισμένο χρόνο προσωπικό και ελπίζω να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις ώστε να είμαστε εντάξει. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων, κυρίες και κύριοι, για τους δημοτικούς παιδικούς βρεφών υπηακούς σταθμούς βρίσκονται περισσότερες από 100 οικογένειες. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Αναστάτωση επικρατεί σε περίπου 100 οικογένειες οι οποίες θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους σε δημοτικούς, παιδικούς και βρεφονιμπιακούς σταθμούς καθώς ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα. Τη φετινή χρονιά ο αριθμός των αιτήσεων ήταν πολύ μεγαλύτερος ενώ όπως αναφέρει ο Γιάννης Μπορμπότης, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης που έθεσε το θέμα στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι ανακοινώσεις εδώ και 15 ημέρες συνεχώς αναβάλλονται. Μια πολύ έντονη ανησυχία στις οικογένειες, τα νέα ζευγάρια που έχουν παιδιά για να ενταχθούν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς αυτή τη στιγμή φτάνουμε στο Σεπτέμβρη και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη τα αποτελέσματα από το σύνδεσμο για το ποια παιδιά θα μπουν στους παιδικούς σταθμούς και ποια όχι. Μας απάντησε η Δημοτική Αρχή ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα βρέφη, δηλαδή τα παιδιά τα οποία είναι κάτω των 2,5 ετών, όπου υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις, και οι θέσεις σε βρεφικούς σταθμούς
στο κέντρο της πόλης, που κυρίως μάλλον στην πόλη της Κέρκυρας και περιαστικά, είναι πάρα πολύ λίγες. Δηλαδή φανταστείτε ότι είναι πάνω από 100 οι αιτήσεις και μόλις 35-36 οι θέσεις στον μοναδικό βρεφικό σταθμό που υπάρχει δίπλα στα Λύκεια. Η Δημοτική Αρχή μετατρέπει και δημιουργεί νέα τμήματα βρεφικών σταθμών, τα οποία όμως από ό,τι είπαν θα είναι έτοιμα τον Νοέμβρη. Άρα με όλη αυτή την καθυστέρηση, πέρα από την ανησυχία που υπάρχει και το τι θα κάνουν τα παιδιά τους εργαζόμενοι που έχουν ένα σχεδιασμό για τη νέα σχολική χρονιά, επί της ουσίας οθούνται πολλές οικογένειες, πολλά ζευγάρια να αναζητούν λύσεις στον ιδιωτικό τομέα, αξιοποιώντας βέβαια και το βάουτσερ του ΕΣΠΑ που έχει δοθεί από την κυβέρνηση. Άρα αντί να φτιάχνουμε δομές, δημοτικές, κρατικές δηλαδή, οι οποίες να εξυπηρετούν με αυτόν τον τρόπο όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες των ζευγαριών και των οικογενειών, στρέφονται τελικά προς τον ιδιωτικό τομέα και η καθυστέρηση αυτή μεγάλη, που νομίζω ότι είναι για τον καθέναν κατανοητό, είναι να φανταστούμε ένας άνθρωπος που έχει ένα παιδί στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο στο Λύκειο να μην ξέρει αν το παιδί του θα πάει το Σεπτέμβρη και σε ποιο σχολείο. Κάπως έτσι είναι και με τους παιδικούς σταθμούς. Άρα αυτή είναι η ανησυχία, επί της ουσίας τρέφει τον ιδιωτικό τομέα, γιγαντώνει τον ιδιωτικό τομέα, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει πολύ μεγαλύτερο δίκτυο δημοτικών, κρατικών δηλαδή, παιδικών σταθμών. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχει ήδη λυθεί το ζήτημα, θα έπρεπε να έχει ήδη δρομολογηθεί. Τώρα, ακόμη και αν τα βρέφη μπουν τον Νοέμβρη στους βρεφικούς σταθμούς, κατανοείται ότι τους 2-3 πρώτους μήνες. Και βέβαια να σημειώσω εδώ ότι όταν πολλές φορές ακούμε Νοέμβρης, αυτό σημαίνει Δεκέμβρης ή και πιο μετά. Το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία. Εμείς ζητάμε να βγουν άμεσα τα αποτελέσματα. Η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, η πρόεδρος δηλαδή του Συνδέσμου, μας είπε την Πέμπτη που είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι την Παρασκευή θα έβγαιναν τα αποτελέσματα. Δυστυχώς δεν βγήκαν ούτε την Παρασκευή τα αποτελέσματα, ενώ είχαν πει ότι θα τα έβγαζαν στις 14 του Αυγούστου μετά τις 20 του Αυγούστου, και φτάνουμε τώρα τη Δευτέρα που είναι 30 Αυγούστου να περιμένουμε εάν θα βγουν τα αποτελέσματα, και ξαναλέω εκατοντάδες οικογένειες υπάρχουν με μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι θα κάνουν τα παιδιά τους το επόμενο διάστημα. Οπότε εμείς ζητάμε άμεσα να βγουν τα αποτελέσματα, άμεσα να γίνουν οι διαδικασίες και οι ανακατασκευές που χρειάζονται ώστε να ανοίξουν όσο το δυνατόν συντομότερα όλοι οι βρεφικοί και όλοι οι παιδικοί σταθμοί, ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που υπάρχουν. Μετά την ΕΛΜΕ, κυρίες και κύριοι, και ο ΣΕΠΕ Κέρκυρας θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιωνιονήσων την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου στη 1 μετά το μεσημέρι, σχετικά με την έναρξη των σχολείων, την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών αλλά και τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το άνοιγμα των σχολείων, καθώς όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, θα ανοίξουν στις 13 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, έντονες είναι αντιδράσεις τόσο από δάσκαλους όσο και από γονείς για τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει. Συγκεκριμένα, εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσέρχονται στην εργασία τους με πιστοποιητικό εμβολιασμού, βεβαίωση παρέλουσας νόσης από κορονοϊό ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιούν 2 φορές την εβδομάδα με ευθύνη του εργαζόμενου. Ενώ μαθητές θα προσέρχονται στη σχολική μονάδα με πιστοποιητικό εμβολιασμού για τους μαθητές 12 ετών και άνω, βεβαίωση παρέλουσας νόσης ή δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ, το οποίο θα πραγματοποιείται επίσης 2 φορές την εβδομάδα. Δεν έχει γίνει τίποτα με αίθουσες. Δεν έχει γίνει τίποτα με προσλήψεις προσωπικού καθηγητών, το οποίο θα συνέβαλε καθοριστικά στο να υπάρχουν μικρότερα τμήματα, πιο αραιά, και να μπορούν οι μαθητές να κάνουν με ασφάλεια. Δεν έχουμε ακούσει κανένα μέτρο για τη μεταφορά των μαθητών. Θα έχουμε ασφαλή μεταφορά φέτος, έτσι ώστε να μην στηβάζονται όλοι μαζί στα λεωφορεία, είτε αυτά είναι τα αστικά είτε τα υπεραστικά. Θα υπάρχουν δηλαδή κάποια δρομολόγια που θα είναι μόνο για τους μαθητές ή όπου αλλού αυτό που προβλέπεται κάθε χρόνο, η μεταφορά των μαθητών. Όλα αυτά με τις καθαρίστριες. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και δεν βλέπουμε ακόμα να βρίσκεται κάποια λύση. Μιλώντας με άτομα που εργάζονται στον καθαρισμό των σχολείων, διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν ακόμη τακτοποιηθεί. Είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να έχει γίνει πέρυσι, να μην πω πρόπερσι. Διότι δεν είναι μόνο λόγω της πανδημίας το πρόβλημα. Το σχολείο πρέπει να είναι καθαρό πάντοτε,
έχουμε δεν έχουμε το πρόβλημα αυτό που έχουμε τώρα. Σε κινητοποίηση καλεί ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κέρκυρα, όπου θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου στις 1 το μεσημέρι, τονίζοντας πως τα σχολεία ανοίγουν χωρίς μέτρα και με αυταρχισμό, μεταθέτοντας την ευθύνη στους εκπαιδευτικούς. Με τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Παιδείας, βεβαίως, οι εκπαιδευτικοί έχουμε εμβολιαστεί σε ποσοστό που ξεπερνά το 80%. Έχουμε χτίσει λοιπόν οι εκπαιδευτικοί, έχουμε το υψηλότερο ποσοστό μαζί με τους υγειονομικούς από κάθε άλλο κλάδο και νομίζω ότι η υποχρεωτικότητα δεν έρχεται να αντιμετωπίσει την πανδημία. Η αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτεί άλλου είδους μέτρα όπως αραίωση των μαθητών, ανατάξη, τεστ για όλους. Και φυσικά, να το πω ξεκάθαρα, λέμε ναι στο μαζικό εμβολιασμό, όχι στην υποχρεωτικότητα. Νομίζω ότι αυτού του είδους τα μέτρα αποθαρρύνουν τον κόσμο που δεν έχει ακόμα πιστεί από τον εμβολιασμό. Ναι, διότι οφείλει το κράτος να είναι. Στην κινητοποίηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση θα συμμετάσχει και η ΕΛΜΕ Κέρκυρας, τονίζοντας πως ο μαζικός εμβολιασμός είναι όπλο απέναντι στην πανδημία και δικαίωμα. Όχι μέσο για εκβιασμό και διαίρεση των εργαζομένων. Καταγγέλλοντας μάλιστα πως υπάρχουν λυπήμετρα σχολεία και καταθέτοντας ως αίτημα δωρεάν τεστ για όλους τους εργαζόμενους με ευθύνη του ΟΔΗ. Η κυβέρνηση επέλεξε αντί για μέτρα να προχωρήσει την πατημένη με την εφαρμογή των πρωτοκόλλων που επέβαλε εν τουριστική όμιλη με ανύπαρκτα μέτρα για την θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, την προστασία στους χώρους δουλειάς και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για ακόμη μια χρονιά, η σχολική χρονιά ξεκινάει χωρίς ουσιαστικά μέτρα θωράκισης των σχολείων. Γι' αυτό η κυβέρνηση να μην κουνάει το δάχτυλο στο λαό και στους εκπαιδευτικούς δεν έχει κανένα δικαίωμα. Αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ Κέρκυρας, η οποία μάλιστα θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας και για το ζήτημα των υπηρεσιακών μεταβολών. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στη ροή των γεγονότων και θα σταθούμε στον χώρο της υγείας, καθώς έρχεται ξανά στο προσκήνιο ένα ζήτημα το οποίο ταλαιπωρεί χρόνια τους συμπολίτες μας και έχει αναδειχθεί πάρα πολλές φορές από το Σωματείο Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Ο Βαγγέλης Καποδίστρια είναι μαζί μου και πάλι. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ρόκη, και πάλι. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ο λόγος είναι ένα τροχαίο το οποίο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή Τρίκλινο της Κέρκυρας και στο οποίο δύο άνδρες ηλικίας 20 και 60 ετών τραυματίστηκαν. Ξέρουμε ότι το καλοκαίρι τα τροχαία είναι αυξημένα. Και εδώ γίνανε μάρτυρες ακόμη μια φορά σε ένα φαινόμενο το οποίο, όπως είπες, έχει ψημανθεί ολίγες φορές. Είναι ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι περίμεναν το ασθενοφόρο για μία ώρα. Φυσικά όμως ευθύνη. Μία ολόκληρη ώρα, χωρίς να ευθύνονται οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ. Αυτό. Η απάντηση που πήραν οι οικοί των δύο ανθρώπων που ενεπλάκησαν στο τροχαίο ήταν ότι δεν υπάρχουν ασθενοφόρα, ήταν μόνο δύο για ολόκληρη την Κέρκυρα. Και εδώ θυμάμαι το ρεπορτάζ το οποίο το είχαμε κάνει αρχές Ιουλίου, διότι ξέραμε ότι ειδικότερα αυτό το μήνα και τον Αύγουστο θα έχουμε αυξημένη κίνηση. Και το πρώτο πράγμα το οποίο μας είχε αναφέρει ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο κ. Κυπριώτης, είναι ότι έχουμε πάρα πολύ λίγα ασθενοφόρα. Μάλιστα, επίσης, οι πληροφορίες μας αναφέρουν. Και περισσότερα ασθενοφόρα να είχαμε, Βαγγέλη, όταν δεν έχεις προσωπικό ή επικουρικό ή μόνιμο, δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα ασθενοφόρα μόνα τους. Όταν δεν υπάρχει προσωπικό για να τα στελεχώσει, τι και να έχεις 10 ασθενοφόρα. Δεν υπάρχουν στο νησί όταν δεν υπάρχει προσωπικό. Να πούμε ότι οι δύο άνθρωποι που είναι πλάκησαν στο τροχαίο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι είναι ελαφρύς ο τραυματισμός τους. Άρα δεν υπάρχει ανησυχία για την υγεία τους και να είναι γρήγορα περαστικά να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Όμως επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα το οποίο συζητάμε χρόνια. Το καλοκαίρι ο πληθυσμός Κέρκυρας διπλασιάζεται, ερωτηματικό και λόγω κορονοϊού, πάντως σίγουρα είναι αυξημένο σε σχέση με το χειμώνα. Είναι δυνατόν ολόκληρο το νησί να έχει μόνο δύο ασθενοφόρα? Εμείς αυτή την εικόνα έχουμε και μαζί με τον Νότο να είναι τρία. Όπως πες και εσύ, όμως είναι και παράγοντας επικουρικό προσωπικό, διότι και οχήματα να έχεις χρειάζεται προσωπικό το οποίο πρέπει να τα τρέξει. Να πούμε ότι υπήρχε και συγγενείς των ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκουν στο τροχαίο, εξέφρασαν και τον προβληματισμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και δεν είναι το μόνο ζήτημα στο οποίο βλέπουμε πως αντιμετωπίζει το ΕΚΑΒ και η Κέρκυρα. Διότι έχουμε δει πως θυμάμαι και μου έρχονται στο μυαλό πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να τα δούμε στην πορεία, όπως το κυκλοφοριακό κομφούζιο το οποίο αντιμετωπίζει στους δρόμους, το οποίο επίσης μπορεί να δημιουργεί καθυστερήσεις. Σαν αυτή τώρα που συζητάμε, έχω ξαναζήσει πριν αρκετά χρόνια πολλές. Θυμάμαι μία με μία γυναίκα έγκυο στην περιοχή της Γαρίτσας, που επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα, δεν είναι ότι δεν ήθελα να πάνε, έκαναν μία ώρα.
Και μάλιστα έλεγαν στους ανθρώπους τότε που είχαν ενημερώσει ότι πρέπει να μεταφερθεί, ότι αν δεν υπάρξει σοβαρότερο περιστατικό, θα έρθουμε. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Δεν μπορεί να κάνουμε το σταυρό μας να μην μας τύχει κάτι. Και εδώ προκαλούνται κάποια ερωτηματικά. Το πρώτο νομίζω που σκεφτόμαστε όλοι είναι τι θα γινόταν αυτοί οι άνθρωποι είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο ερωτηματικό είναι να θυμίσω ότι το επικουρικό προσωπικό ήταν απλήρωτο κάποιους μήνες. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι αυτό, ακόμα και αυτό μικρό δυναμικό, και θυμάμαι το σωματείο είχε αναδείξει, ούτε εδώ δεν υπάρχει ενίσχυση. Το τρίτο είναι ότι πλέον έχουμε και εκεί υποχρεωτικό εμβολιασμό και ανάκληση αδειών. Οπότε είναι ερωτηματικό ότι πρέπει να καλυφθούν και τα κενά, και μάλιστα Σεπτέμβριο φαίνεται ότι η Κέρκυρα θα έχει τουρισμό, άρα θα έχει αυξημένο πληθυσμό. Και είναι κάποια ερωτήματα τα οποία δυστυχώς πλανούνται στα χρόνια είναι και δεν έχουν απαντηθεί ποτέ. Είναι δεκαετίες το πρόβλημα, το οποίο παραμένει άλυτο, και αναρωτιέμαι τι άλλο πρέπει να συμβεί για να πλέον σκύψουμε στο πρόβλημα και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης να δώσουν μια λύση οριστική στην Κέρκυρα. Κάθε καλοκαίρι συζητάμε τα ίδια πράγματα. Μόνιμοι κάτοικοι και επισκέπτες δεν αισθανόμαστε ασφαλείς. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν μόνο δύο ασθενοφόρα σύν τον τομέα του Νότου 3. Μιλώ ασθενοφόρα που να μπορούν να πάνε στο περιστατικό. Γιατί και 10 οχήματα να έχουμε, άμα δεν έχουμε προσωπικό, είναι σαν να μην τα έχουμε. Και ξεκινώντας από αυτά τα προβλήματα που είδαμε σήμερα σε αυτήν την έκταση την οποία παρουσιάζουμε, μου έρχονται στο μυαλό ακόμα δύο μεγάλα προβλήματα. Το ένα είναι, μας έχουν πει πολλές φορές και οι εργαζόμενοι, ότι αντιμετωπίζουν κληροφοριακή συμφόρηση. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν σημεία τα οποία είναι δύσκολο να γίνει διέλευση. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει και αυτό το φαινόμενο πλέον. Και ακόμα ένα τέταρτο φαινόμενο το οποίο μου έρχεται στο μυαλό, που το είχαμε κάνει ξανά ρεπορτάζ πριν λίγο καιρό, είναι ότι πολλές φορές βλέπουμε ότι και οι πολίτες εξαγριωμένοι. Εδώ είχα μια ψύχρεμη προσέγγιση και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε ανθρώπους οι οποίοι. Οι οικογένειες λένε ότι δεν τα βάζουν με το ΕΚΑΠ. Είναι πολύ ψύχρεμη προσέγγιση τους και αξίζουν συγχαρητήρια. Αλλά θυμάσαι και περιστατικά που είχαμε δει πολλές φορές και οι πολίτες είχαν προεπιλακίσει το ΕΚΑΠ και μας είχαν πει οι εργαζόμενοι ότι αισθανόμαστε ότι πολλές φορές μας κατηγορούν, αλλά δεν είναι δική μας ευθύνη το ότι αργούμε. Και πρέπει να το πούμε και αυτό. Και πραγματικά χρειάζεται ψυχραιμία, αλλά να δοθούν και λύσεις. Γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Ψυχραιμία ναι, αλλά οι λύσεις οφείλουν να είναι άμεσες. Και εδώ χρειάζεται λοιπόν μια συλλογική διεκδίκηση των τριών βουλευτών, της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, συλλογικοτήτων φορέων. Όλα αυτά τα χρόνια οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΠ φωνάζουν για αυτό το ζήτημα, ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουν αναδείξει, και μοιάζει να φωνάζουν μόνοι τους. Και φωνάζουν για μας, για να νιώθουμε εμείς ασφαλείς, για να μπορούμε να εξυπηρετηθούμε όταν θα χρειαστεί να κληθεί το ΕΚΑΒ. Είναι αδιανόητο σε ένα ολόκληρο νησί και εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου να υπάρχουν μόνο δύο ασθενοφόρα και τομέας του Νότου. Ακόμα στο Βορρά δεν υπάρχει. Βέβαια, είχαμε κάποιες ενθαρρυντικές ανακοινώσεις μετά από μια συνάντηση που υπήρξε μεταξύ του Προέδρου του Σωματείου και του Διευθυντή. Πρέπει να ανοίξει και στο Βορρά βάση. Έχουμε το Σανασύρμα το οποίο είναι στα Γιάννα. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία μας έρχονται στο μυαλό και πολλές φορές τα έχουμε δει και σήμερα είδαμε αυτή την τυχή που είχε ήπια αποτελέσματα. Ακριβώς, γιατί όπως πολύ σωστά επισήμανες, αν ομιγέννητο δεν ήταν ένας απλός τραυματισμός, αλλά κάτι πιο σοβαρό, τι θα συζητούσαμε αυτή την ώρα? Ας αναλογιστούν την απάντηση οι άνθρωποι οι οποίοι οφείλουν να διεκδικήσουν, και η διεκδίκηση, επαναλαμβάνω, οφείλει να είναι κοινή. Όσο περισσότεροι άνθρωποι διεκδικήσουν το ίδιο πράγμα, τόσο καλύτερη και πιο δυνατή θα είναι η φωνή προς τα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Θα το δούμε και στην εκπομπή, υπάρχει θέμα. Το ζήτημα αυτό, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Την υιοθέτηση λοιπόν του σχεδιασμού της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τον Έφορα Διαχείρισης για την διαχείριση των απορριμμάτων ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, κυρία Μερόπη Βρέου, τονίζοντας πως το τεμπλώνει βαδίζει προς την τελική αποκατάσταση. Για τελική αποκατάσταση των τεμπλών, η υιοθέτηση του σχεδιασμού της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Νέα Φορέα Διαχείρισης κάνει λόγο η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, εκφράζοντας μάλιστα και ευχαριστίες προς τον Υπουργό για την ανταπόκρισή του σε όλα τα αιτήματα που έχει θέσει τόσο για τη μεταφορά των απορριμμάτων, όσο και για το ζήτημα της αποκατάστασης των κυττάρων στον τεμπλόνι. Σύμφωνα με έγγραφο της 25 Αυγούστου 2021, αποφασίζεται κατά προτεραιότητα διάθεσης 80.000 χίδιν αποτεθειμένων αστικών στερεών αποβλήτων κατά της εγκατάστασης ενδιάμεσης διαχείρισης και 10.000 δεμάτων στους προκύψαντες διαθέσιμους καινούς χώρους και εφόσον υπάρχει πολυπόμενη χωρητικότητα του υποκατασκευή ενοποιημένου κυττάρου τεμπλονίου μέχρι την επίτευξη του προβλεπόμενου τελικού απορριμματικού αναγλύφου βάσει της συγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης και των σχεδίων αυτής. Η προσωρινή διαχείριση επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τις εισόρες των απορριμμάτων και να πραγματοποιηθεί η διάθεση αυτών, η οποία δεν επιδέχεται αναβολή. Ο Περιφερειακός ΦΟΣΔΑ Ιωνίων Νήσων υποχρεούται στη λήψη όλων των απαραίτητων τεχνικών και βέλτιστων προληπτικών μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης οποιασδήποτε περιβαλλοντικής βλάβης.
Σημειώνεται ότι η προώθηση σύνθετη υπόθεση τη διαχείριση των απορριμμάτων, η Δήμαρχο Κεντρική Κέρκυρα και Διαμαντίων Νήσων είχε θέσει τρεις φορές τα σχετικά αιτήματα προ τον κύριο Σκρέκα, με τελευταίο στι 24 Μαρτίου του τρέχοντο έτου. Ιδιαίτερη συζήτηση για το ζήτημα αυτό έχει γίνει μεταξύ και τη Δημάρχου και του Υπουργού στι 12 Μαρτίου σε συνάντησή του στην Αθήνα. Το ότι η Δήμαρχο και η Μέγραφό τη τόνιζε ότι αποτελεί τεράστια σημασία ζήτημα η σωστή προώθηση όλων των πτυχών τη υπόθεση διαχείριση των απορριμμάτων από υγειονομική άποψη, ενώ επισήμανε ότι αφορά σε μια από τι πιο σημαντικέ περιοχέ τη χώρα από ιστορική, πολιτισμική αλλά και τουριστική άποψη. Τέλο, η Δήμαρχο Μερό Πιδρέου δήλωσε ότι θα εργαστούμε στο νέο φορέα με όλε μα τι δυνάμει σε συνεργασία με την περιφέρεια και του άλλου Δήμου για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού αυτού, ο οποίο ήταν προτεραιότητα για εμά και το νησί μα. Το ζήτημα της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών σε δομές υγείας και πρόνοιας απασχόλησε κυρίες και κύριοι τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμαντίων Νήσων μετά από ερώτηση που κατέθεσε η Λαϊκή Συσπήρωση. Μάλιστα, στο γυροκομείο της Κέρκυρας, δύο εργαζόμενοι έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, ενώ αναμένεται το ίδιο μέτρο να εφαρμοστεί και στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Σε αναστολή έχουν τεθεί δύο εργαζόμενοι στο Δημοτικό Γυροκομείο, όπως δηλώνει ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Γιάννης Μπερμπότης, μετά την ερώτηση που κατέθεσε για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμαντίων Νήσων. Μάλιστα, ανέφερε πως η αρμόδια αντιδήμαρχος Μαρία Ζερβού τόνισε πως θα τεθούν σε αναστολή και τρεις εργαζόμενοι άνευ αποδοχών από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Θέσαμε το ζήτημα αυτό γιατί μας απασχολεί, παρά το ότι είναι γνωστό ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στέκεται θετικά απέναντι στην ανάγκη της μαζικότητας του εμβολιασμού. Διαφωνούμε με την υποχρεωτικότητά του, καθώς έτσι μετατρέπει η κυβέρνηση το εμβόλιο από ένα όπλο της επιστήμης, από μία ανάγκη και ένα δικαίωμα, σε ένα μέσο διαίρεση των εργαζόμενων, σε εμβολιασμένους ανεμβολίας τους. Είναι ένα μέσο εκβιασμού, επίθεση εργασιακά δικαιώματα και τελικά οδηγεί στο να χάσουν κάποιοι άνθρωποι τη δουλειά τους, το μεροκάματό τους. Ρωτήσαμε, επειδή γνωρίζουμε ότι σε πολλούς Δήμους αυτό υλοποιείται, και αν εδώ και ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας υλοποιεί τις αποφάσεις της κυβέρνησης και βγάζει ανθρώπους σε αναστολή, είτε σε υπηρεσίες δικές του, είτε σε άλλες δομές στις οποίες εμπλέκεται. Συγκεκριμένα η Δήμαρχος μας απάντησε ότι έχουν βγει σε αναστολή δύο εργαζόμενοι του γυροκομείου ήδη και ότι θα βγουν, απάντησε η αρμόδια αντιδήμαρχος, τρεις εργαζόμενοι από το Βοήθεια στο Σπίτι. Εμείς θεωρούμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει πάρει όλα τα μέτρα που θα έπρεπε ώστε η ανάγκη του να πιστεί ο εργαζόμενος και ο λαός για την ανάγκη του εμβολιασμού. Έχει πέσει σε πάρα πολλές αντιφάσεις, έχει κάνει πάρα πολλές παλινοδίες και έχει δημιουργήσει πολλές αμφισβητήσεις μέχρι και ανορθολογισμούς γύρω από τον εμβολιασμό ή τον κορονοϊό, που βέβαια εμείς είμαστε αντίθετοι απέναντι σε τέτοιες ιδέες ή σε τέτοιες λογικές. Και την στιγμή που δεν παίρνει κανένα άλλο μέτρο για, ή παίρνει ελάχιστα για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά ελάχιστα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων σε χώρους δουλειάς, μέσα στα ξενοδοχεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία, κουνάει το δάχτυλο σε όλους όσους έχουν κάποιο φόβο ή κάποια αμφιβολία γύρω από το εμβόλιο και τους βγάζει σε διαθεσιμότητα, δηλαδή ξαναλέω, οδηγεί στο να χάσουν το μεροκάματό τους. Αυτό θα εφαρμοστεί, επιδιώκει η κυβέρνηση να εφαρμοστεί από 1η Σεπτέμβρη και στην υγεία. Και βλέπουμε ότι 1η Σεπτέμβρη έχουν ανασταλεί όλες οι άδειες, που αποδεικνύει το ότι το σύστημα, η πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας και το δημόσιο σύστημα υγείας είναι τραγικά υποστελεχωμένο και θα οδηγηθεί σε μεγαλύτερες δυσκολίες και κλειδονισμούς. Άρα εμείς ζητάμε να μην εφαρμοστεί το μέτρο αυτό της υποχρεωτικότητας. Εννοείται ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μπορούν να κάνουν τα τεστ με ευθύνη και με έξοδο του δημοσίου, ώστε να μπορούν να πηγαίνουν στη δουλειά τους, και βέβαια η κυβέρνηση να πάρει όλα αυτά τα μέτρα ώστε να πείσει με εξατομικευμένη ενημέρωση, με προληπτικές εξετάσεις, με εξετάσεις μετά τον εμβολιασμό, ώστε να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης απέναντι στο εμβόλιο για να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι πρέπει. Ξαναλέμε, εμείς είμαστε υπέρ του μαζικού εμβολιασμού, αλλά ενάντια στην υποχρεωτικότητα που οδηγεί σε καταπάτηση εργασιακών και ατομικών δικαιωμάτων. Στη συνεδρία διαζώσεις, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προχώρησε μετά από πάρα πολύ καιρό το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμαντίων Νήσων. Ο πρόεδρος του σώματος, ο κ. Δημήτρης Μεταλλινός, αναφέρθηκε στις αποφάσεις που έλαβε το όργανο στη συνεδρίασή του.
Συνεδρίασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποδίων Νήσων και μάλιστα διαζώσεις μετά από ένα περίπου χρόνο στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποδίων Νήσων, Δημήτρης Μεταλλινός, αναφέρθηκε στις αποφάσεις που λήφθησαν από το όργανο. 5η 26 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η 17η συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου για το τρέχον έτος. Ήταν τακτική συνεδρίαση, που σημαίνει ότι είχε δημοτικό έλεγχο, που διήρκησε 2 ώρες και άλλες 2 ώρες περίπου η συνεδρίαση. Και μάλιστα είχαμε το ευτυχές γεγονός να πραγματοποιηθεί μετά από πολλούς μήνες και μετά από δικά μας έγγραφα, 2 έγγραφα που στείλαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών, να πραγματοποιηθεί πραγματικά ζωντανά, όχι ψηφιακά, στο δημοτικό μας θέατρο. Ήρθε η μεγαλύτερη πλειοψηφία των συναδέλφων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα. Συζητήσαμε, εκτός από το δημοτικό έλεγχο που κατατέθησαν πολλές ερωτήσεις, συζητήσαμε 5 θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως, προημερησίας ή εκτός, το ίδιο είναι, τα οποία περιλάμβαναν μια αιγίδα για το beach volley της ομάδας Βολίδα, πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, επαναπροσδιορισμού του ποσοστού μείωσης των ιστομάτων των κηλικίων και βέβαια και 2 θέματα που ήταν ορισμοί υπολόγων σε 2 προγράμματα της Αντιδημαρχίας του κυρίου Παντελιού, δηλαδή των οικονομικών. Και βέβαια συζητήθηκαν και 8 θέματα της ημερήσιας διατάξεως, που όλα πέρασαν είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία. Εγκρίθησαν δηλαδή είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία. Από τον κύριο Καλόγερο, η έγκριση τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του τρέχοντος έτους. Από τον κύριο Παντελιού, αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του τρέχοντος έτους. Και από τον ίδιο πάλι εγκρίσεις πρακτικών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό, εγκρίσεις εκκίνησης των διαδικασιών εκμίσωσης του δημοτικού σκάφους Άγιος Στέφανος με απευθείας διαπραγμάτευση, έγκριση ανανέωσης παραχώρησης χρήσης του κτηρίου στο πρώτο λιμενικό τμήμα Παλαιοκαστρίτσας, ίδρυση παρατημάτων νηπιαγωγείων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας από την αρμόδια αντιδήμαρχο την κυρία Ζερβού. Ο κύριος Ερεμέτης μας έφερε ένα θέμα για την εκκίνηση των διαδικασιών για τη μίσθωση ακινήτου στην κοινότητα Μπενιτσών, Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων, για δημοτικό πάρκινγκ. Και το τελευταίο από τον κύριο Δημήτρο Κατέχη, αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και Οθωνών, ήταν μια ορθή επανάληψη για ένα οίκημα που μισθώνουμε στον χρήσιμο ακινήτου και παραχώρηση της χρήσεως για κάποια σημαντική υπόθεση στους Οθωνούς. Εξέφρασε μάλιστα και την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πλέον οι συνεδριάσεις γίνονται διαζώσεις, ενώ τόνισε και την επιθυμία του σώματος να επιστρέψει ξανά είτε σε αίθουσες του Μόνο Ρεπό και ακόμη καλύτερα στην αίθουσα στην Ιόνιο Βουλή. Ναι, ευελπιστούμε να παραμείνει το Δημοτικό Θέατρο ανοιχτά καταρχήν και ο σκοπός μας ο απότερος να μας δοθεί η έγκριση να χρησιμοποιήσουμε την αίθουσά μας στο Μόνο Ρεπό, ακόμα μεγαλύτερο όνειρο να αποκατασταθεί η Ιόνιος Ακαδημία, η Ιόνιος, συγγνώμη, Βουλή, όπου εκεί προγραμματίζεται και από τη Δημοτική Αρχή, από τη Δήμαρχό μας και άλλα από το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου να πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση. Ζωντανά στο στούντιο μαζί μου η Ματούλα Ανδριώτη. Ματούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Άρτη αφιχθής από Λευκύμη, γιατί ο αγώνας κυπέλου μεταξύ της Λευκύμης και του Ατρόμητου Παλαμά πήγε στην παράταση. Και έτσι η Λευκύμη κέρδισε στα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης 3-2. Mm. Περνάει στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδας. Πρώτο παιχνίδι για την κερκυριακή ομάδα, μόλις 2 εβδομάδες προπονήσεις και δεν είχε κάνει κάποιο αγώνα, κάποιο φιλικό. Η ομάδα λοιπόν του Αντώνη Τρακόπουλου τα πήγε πάρα πολύ καλά. Το παιχνίδι τελείωσε 2-2 η κανονική διάρκεια. Πήγε στην παράταση, εκεί που λυτρώθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα με τον Κυπτίου, όπου έβαλε τον γκολ της νίκης, γιατί τα παιχνίδια είναι νοκάουτ. Πρέπει κάποιος να κερδίσει για να πάει στην επόμενη φάση. Ευτυχώς δεν πήγαμε στα πέναλτι, γιατί θα υπήρχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Νίκη λοιπόν για την κερκυριακή ομάδα. Ξεκίνησε το κύπελλο Ελλάδας. Αύριο ο ΦΑΜ αντιμετωπίζει την Αγριά, τον Θησέα Αγριάς, στις 5 στο γήπεδο Αγίου Μαθαίου. Και μία αποκλειστικότητα. Στο γήπεδο της Λευκύμης βρέθηκαν ο Φανής Γκέκας, ο γνωστός ποδοσφαιριστής και με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, και ο Μπράνις Λαβνίκιτς, ο οποίος έχει φορέσει την φανέλα πολύ σημαντικών ομάδων, ο οποίος
για τον οποίο υπήρχαν οι πληροφορίες μας ότι έχει έρθει σε συζητήσεις με την Λευκύμη. Ρωτήσαμε λοιπόν τον προπονητή της Κερκυριακής ομάδας, ο οποίος αποκλειστικά στην κάμερα του Start και στην εκπομπή Αθλιολογίας, όπως θα δούμε και τη Δευτέρα στην εκπομπή, μας είπε ότι γίνονται προχωρημένες συζητήσεις. Γνωρίζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τον Νίκητς, μάλιστα μιλούσαν και στα σέρβικα. Μάλιστα. Μπροστά μου, προπονητής και Νίκητς. Να μην καταλαβαίνεις τίποτα. Και ίσως αποτελέσει το επόμενο μεταγραφικό απόκτημα της Λευκύμης. Θα δούμε. Μάλιστα. Ματούλα, στο γήπεδο Κόσμος. Στο γήπεδο Κόσμος, καθώς στην είσοδο έπρεπε να προσκομίσουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό ότι έχουν κάνει τεστ. Ναι, rapid test. Rapid test. Υπήρχε κόσμος που δεν μπήκε σε πληροφορό στο γήπεδο λόγω αυτού. Άρα γίνονταν έλεγχοι. Ναι, γινόντουσαν έλεγχοι. Υπήρχε αστυνομική βεβαίως δύναμη και παρουσία. Γινόντουσαν έλεγχοι. Υπήρχε κόσμος που δεν μπήκε στο γήπεδο διότι δεν είχε τις προϋποθέσεις. Ήταν άλλο το κλίμα πάντως τώρα, αυτό έτσι. Αυτό το αγώνα είναι σημαντικό για τις ομάδες να υπάρχει πλέον το κοινό. Και μάλιστα μας είπαν και μετά τον αγώνα, πολύ γρήγορα βέβαια οι ομάδες, γιατί πρέπει να φύγουν να προλάβουν το καράβι που έφυγε μόλις και ίσα-ίσα τελευταίο καράβι από το νησί που φεύγει, ίσα-ίσα που το πρόλαβαν, ότι έδωσε άλλη πνοή στο γήπεδο, το χειροκρότημα, η ενθάρρυνση του κόσμου. Ήταν κάτι διαφορετικό. Ο κύπελλος Ελλάδας επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις κερκυραϊκές ομάδες. Λευκύμη Ατρόμητος Παλαμά 3-2, νίκη για την κερκυραϊκή ομάδα στα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης και αύριο ο ΦΑΠ παίζει με το Οδυσσέα Αγριάς στις 5 στο γήπεδο Αγίου Μαθαίου. Αναλυτικότερα όλα βέβαια στην εκπομπή Αθλολογίας τη Δευτέρα το βράδυ ή μέσα από την τηλεόραση του Start. Ματούλα Ανδριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Σας δώσαμε το στίγμα της επικαιρότητας. Μέχρι αυτή την ώρα ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Εμείς θα είμαστε σε πολύ λίγο ξανά μαζί. Στην εκπομπή υπάρχει θέμα. Προς το παρόν, γεια σας. Αύριο Κυριακή προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη Βόρεια Κρήτη, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών ή όμβρων. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 7 και πιθανόν έως 8 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην Κέρκυρα ο καιρός ήταν γενικά έθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά, κυρίως τα ορεινά, θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.